Και δυστυχώς τα ελλαδικά και, και κάποια ελληνοκυπριακά μέσα στην πλειοψηφία τους παίζουν το παιχνίδι της Άγκυρας. Τι εννοείται? Η Άγκυρα επιδιώκει μια στρατικοποίηση, μια πολεμική ατμόσφαιρα, ναι, προκειμένου να μπει και αυτό το θέμα μέσα σε διαμεσολάβηση. Το να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Άγκυρας μόνο τη τουρκικά συμφέροντα ευνοεί και μόνο. Μισό λεπτό, θα σας πει κάποιος δηλαδή να διαφορίζει για το τι συμβαίνει με την κινητικότητα του τουρκικού στόλου, των τουρκικών μαχητικών, του ερευνητικού σκάφου στην Κυπριακή ΑΟΣ, να λες άστους να κινούνται, δεν πειράζει? Δεν λέτε δεν αυτό? Είναι εδώ άσπρο μαύρο, άστους να κινούνται ή όχι. Εδώ είναι το θέμα τι μπορεί να πετύχουν και τι όχι με τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Καλώς ή κακώς η Τουρκία και συγκεκριμένα σε αυτό εδώ το οικόπεδο και εκεί που γίνεται η γεώτρηση, νομίζω ίσως ξεκίνησε και σήμερα, δεν έχει πολλές επιλογές. Το να κάνουν όσες βόλτες θέλουν οι τουρκικές φρεγάτες, τον Μπαρμπαρός λίγο πιο πάνω ή τα υποβρύχια, δεν μπορούν να αλλάξουν σημαντικά αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί μετά από σύντονη και συστηματική προετοιμασία από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θέλω να σας πω. Έχουν γνώση οι φύλακες, υπάρχει ο διεθνής παράγοντας, ο οποίος δεν είναι ότι μας αγάπησε ξαφνικά. Ξέρετε, αυτό το αφήγημα των κάποιοι μας αγαπούν και κάποιοι θέλουν το κακό μας, δεν ισχύει. Βρήκε απήχηση στον ελληνικό λαό γιατί είχε χάσει και έχει χαμένη την αυτοπεποίθησή του. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες που υπάρχουν και τα συμφέροντα που συγκλίνουν δεν επιτρέπουν ακραίες καταστάσεις από την Τουρκία, ακραίες προκλητικές ενέργειες. Όντως, με χαμηλής έντασης ενέργειας θα είναι στο προσκήνιο, αλλά δεν βλέπω κάποια περαιτέρω κλιμάκωση. Πείτε μου τώρα, αυτό σε επίπεδο, καλά το θέτετε εσείς, ας το πω έτσι, στρατιωτικοποίησης του ζητήματος. Όμως, σε επίπεδο στρατηγικής γεωπολιτικής, έχουμε δύο γεγονότα που θα έλεγα ότι δεν μπορείς να τα προσπεράσεις έτσι. Από τη μία έχουμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην Τουρκία. Μάλιστα. Και από την άλλη έχουμε μία διάταξη, λένε και κάποιοι Έλληνες αναλυτές, που φαίνεται περισσότερο να κεντράρουν οι Τούρκοι στα οικόπεδα 5 και 6, και να το προεκτείνω και λίγο. Το 11 καλά το λέτε εσείς, είναι η Total Yeni, είναι οι πολυεθνικές δυνάμεις, τόσο όσο η πρόκληση. Μήπως η Τουρκία επιδιώκει να γκριζάρει αλλά Αιγαίο οικόπεδα όπως το 5 και το 6 στην Κύπρο? Αυτό είναι σωστό, είναι σωστός ο προβληματισμός σας και ο σωστός ο προβληματισμός όλων των αναλυτών. Είναι και δικός μου. Αυτό τι θέλει δηλαδή? Θέλει κατ' ουσίαν, αυτό το πιστεύω δηλαδή, ότι θέλει να με κάποιο τρόπο να στην ανακατεμένη ενεργειακή τράπουλα να πάρει και αυτή κομμάτι. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό όντως δείχνουν. Αλλά νομίζω θα πάει σταδιακά. Γι' αυτό δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πέσουν όλα μαζί. Α, ξέρετε τι φοβάμαι? Επειδή είναι το ότι έχει προσκληθεί και ανακοινώθηκε από τον Ισραηλινό Υπουργό Ενέργειας η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας τις επόμενες ημέρες στο Ισραήλ. Σωστά. Του Μπεράτ Αλμπαράκ. Αυτό είναι που φοβάμαι, που ξαναέρχεται πάλι μέσα ο αγωγός Ισραήλ-Τουρκίας. Εκεί μπορεί να είναι μέσα και να παίξει. Όντως σε αυτό το ανακάτεμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, της ενεργειακής τράπουλας, η Τουρκία θέλει να είναι παρούσα. Άρα λέτε ότι περισσότερο ενδιαφέρον για σας έχει αυτή η επίσκεψη στο Τελ Αβίβ και λιγότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή ΑΟΣ, γιατί από εκεί μπορεί να μας προκύψει και η είδηση, Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ξέρετε ότι παίρνω κάποια, όχι ρίσκα, κάνω την εκτίμησή μου και την υποστηρίζω. Μερικές φορές δεν πέφτει μέσα, αλλά μιλάμε εδώ κοντά 2 χρόνια. Εκεί είναι κατηγορηματικά, σε αυτή την περίπτωση, στο οικόπεδο 11, το συγκεκριμένο οποίο, δεν βλέπω κάποια μεγαλύτερη εμπλοκή. Θα προχωρήσουν τα πράγματα όπως είναι. Από εκεί και πέρα όμως, βλέπουμε ξανά τι γίνεται και με το Ισραήλ. Και εδώ φαίνεται ότι είναι αυτό πόσο εδώ και 200 χρόνια
επιβεβαιώνεται ο Πάλμερστον ότι δεν υπάρχουν αιώνια συμφέροντα και αιώνια, συγγνώμη, αιώνια εχθροί και αιώνια φίλοι. Αλλά υπάρχουν συμφέροντα τα οποία πρέπει να υποστηρίξεις. Αυτό κάνει το Ισραήλ, καταλάβατε. Και αυτό με ανησυχεί πολύ περισσότερο. Τώρα, θέλω να μου πείτε και το εξής. Γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή φαίνεται περιμετρικά να είναι στριμωγμένος από τις εξελίξεις. Στο εσωτερικό να προχωρά ραγδαία σε καθαρίσεις, αλλά να είναι και εξαιρετικά καχύποπτος. Μπορεί να τον κάνει απρόβλεπτο, γιατί με βάση τη λογική καλά τα περιγράφουμε. Μπορεί να τον κάνει απρόβλεπτο σε μια αντίδρασή του προς τα δυτικά. Απρόβλεπτος είναι σε πολλές ενέργειες. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ανόητος. Αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και ο πρόσχερος φίλος του Ερντογάν, ο Πούτιν, δεν θέλουν καμία εμπλοκή, καμία άλλη μεγαλύτερη περιπλοκή στην υπόθεση της Συρίας και του Ιράκ. Επομένως, ξέρετε γιατί η γεωπολιτική τεκτονική τριγμή στην περιοχή επηρεάζουν και αυτό ακριβώς το σημείο, τα οποία έχουν επικεντρώσει τα συμφέροντά τους. Δεν θα ήθελαν ή δεν θα τον άφηναν να κάνει κάτι τέτοιο. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι μπορεί να προβλεφθεί η περαιτέρω στρατηγική του απρόβλεπτου Ερντογάν. Κάνω ένα λογοπαίγνιο για να δώσω και την αντιφατικότητα η οποία υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα περισσότερα από αυτά τα οποία φωνάζει. Βέβαια, εγώ μπορώ να πω σαν ένας πολίτης ή σαν ένας ερευνητής αναλυτής ότι σκύλος που γαυγίζει. Δεν μπορεί να το πει όμως ένας επίσημος κυβερνητικός παράγοντας. Κάνουμε την παρένθεση. Είναι σαφές αυτό που είπατε, ίσως ήταν unfair. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει ένας σταθμός, μια ημερομηνία σταθμός. Αυτή η ημερομηνία είναι το 2019, μάλλον μια χρονολογία σταθμός. Γιατί το 2019 ο Ερντογάν επιδιώκει να υλοποιήσει στην πράξη τη συνταγματική αναθεώρηση που επέτυχε με το δημοψήφισμα όπως επέτυχε στη χώρα του. Δηλαδή από το 2019 να γίνει ουσιαστικά ο απόλυτος ηγέτης της Τουρκίας με τα αναβαθμισμένα καθήκοντα του Προέδρου. Με τέτοιο κλίμα δεν αισθάνεστε ότι πιέζεται στο εσωτερικό του, δηλαδή κάτι με τους Κούρδους, κάτι με το Ιράκ, κάτι με τη Συρία, εάν τώρα δεν του προκύπτει και με την Κυπριακή ΑΟΣ, κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογο στο εσωτερικό του, άρα μαθηματικά δεν θα πάει σε όξυνση. Μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Από το 19 θα γίνει και θεσμικά αυτό το οποίο είναι τώρα. Γιατί τώρα δεν είναι πανίσχυρος. Ναι, ναι, είναι. Σωστά. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, θεσμικά, συνταγματικά. Δύο πράγματα. Νομίζω είχατε και αναλυτές που θα μπορούσαν να σας πούνε πέντε αυτά που λένε στα αγγλικά takeaways. Τι παίρνεις από την ομιλία που έκανα με την επέτειο του πραξικοπήματος. Απήγγειλε ένα πείμα. Μίλησε για τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τον Κεμάλ Ατατούρκ και άλλους δύο ιστορικές προσωπικότητες. Και χαρακτήρισε, δεν μίλησε για Τούρκους, μίλησε για κατοίκους. Δηλαδή, το ένα του κομμάτι είναι προς τους Κούρδους. Είναι πανέξυπνος ο Ερντογάν, έτσι. Δεν θέλει να τους απομακρύνει τελείως, παρόλο το ότι γίνεται στη Συρία και όπως ξέρετε είναι διασυνδεδεμένοι οι Κούρδοι της Συρίας με τους Κούρδους της Τουρκίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν θέλει να τα χαλάσει με τον Μπαχτσελί. Παρόλο ότι έχει διασπαστεί το κόμμα και όπως ξέρετε ίσως θα βρει μία κυρία απέναντί του την επόμενη διετία. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά λέτε, αυτά θέλει να τα διατηρήσει, αλλά με το να κατέχει και να ελέγχει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας κατευθύνει την τουρκική γνώμη, λατρεύεται, θέλουμε ή όχι, από ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρκικού λαού και επομένως οτιδήποτε ακόμα και ένα άσπρο μπορεί να το μεταφέρει, να το μετατρέψει σε μαύρο και τούμπαλι. Άρα λέτε ότι δεν είναι μια ευθεία γραμμή η ανάλυση. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς έτσι όπως το τοποθετήσατε. Ελάτε τώρα παρακαλώ πολύ από την ελλαδική πλευρά, διότι θα σας πει κάποιος ότι σε συνθήκες δεινής οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα και όχι και ανέφελη στην Κύπρο παρά την ανάκαμψή της, τι περιθώρια έχει αυτό το στοιχείο από πλευράς
και ετοιμότητα σε στρατηγική, σε στρατιωτική αποτροπή, μία, ένα, και δύο, διπλωματικά. Να σας πω, στον Γκραν Μοντανά φαίνεται ότι κατέρευσαν οι συνομιλίες, ωραία. Θα σας πει κάποιος όμως ότι εκεί καθίσαν τρεις εγγυήτριες με δύο κοινότητες. Γιατί αν είμαι εγώ Τουρκία, αν είμαι Ερντογάν, να μην υποστηρίξω ότι σήμερα, παιδιά, στην Κυπριακή ΑΟΣ εμφανίζουμε ως εγγυήτρια δύναμη αυτό που κι εσείς αποδεχτήκατε στην Ελβετία. Δεν κατάλαβα. Μα αυτό όντως, μιλώντας για τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, ήδη το έχει αναφέρει και το έχει καταστήσει σαφές. Το θέμα είναι τι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η ελληνική πλευρά, η, δεν θέλω να την αναφέρω, η Κυπριακή Δημοκρατία, να το πω καλύτερα και πιο σωστά, για τους Τουρκοκυπρίους, και πώς μπορεί μέσα αυτό το 18-20% να κατοχυρώσει και τα δικαιώματά του επάνω στους ενεργειακούς πόρους ή ό,τι βρεθεί τέλος πάντων. Εκεί είναι ένα άλλο πονηρό παιχνίδι και πολύ σωστά το εντοπίσατε, που μπορεί να παίξει η Τουρκία. Ξαναγυρίζοντας όμως πίσω, θέλω να σας πω, στο Εθνικό Κέντρο που είναι η Αθήνα, μιλήσατε για αποτροπή, μιλήσατε, εγώ δεν θεωρώ ότι πέρα από τις δεδομένες, από την κατάσταση στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλω να χαρακτηρίσω όμως ότι είναι ισχυρή η αποτρεπτική μας ικανότητα. Το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό, κύριε Σαχίνη, μετά από τόσα χρόνια κρίσης. Οι ηγεσίες και οι διοικήσεις, είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό, έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Αλλά όταν επί τέσσερα χρόνια, και το λέω αυτό διότι έχει βγει στο τύπο, δεν μπορούσαν να πάρουν με ένα μικρό ποσό οι ένοπλες δυνάμεις τα κάκια για τα φρένα των Μιράζ, και πανηγυρίζουμε όταν οι Τούρκοι παίρνουν τους S-400, αυτό τα λέει όλα. Άρα λέτε ότι είναι ένα πολυεπίπεδο πια ζήτημα, στο οποίο στους σύγχρονους κανόνες γεωπολιτικής πρέπει, πολυπαραγωγικό μάλλον, όχι πολυεπίπεδο, στο οποίο πρέπει να τα συνυπολογίζεις όλα. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Λουκόπουλο, ωστόσο παρά τα όσα συμβαίνουν, δεν είναι η περίοδος Ερντογάν επί της ουσίας η πιο, προσέξτε τη διατύπωση, ήρεμη περίοδο, παρότι συνεχίζει την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας έναντι ημών? Όχι, θα διαφωνήσω, δεν είναι η πιο ήρεμη περίοδος, διότι και σε ρητορικό επίπεδο, δηλαδή επίπεδο διπλωματίας, αλλά και σε επίπεδο πρακτικής, στρατιωτικής πρακτικής, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την τελευταία χρονιά, ο τουρκικός αναθεωρητισμός αναβαθμίστηκε ποιοτικά. Και ξέρετε, το λέω συνεχώς αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Με ενέργειες οι οποίες αφισβήτησαν ακόμα περισσότερο το status quo. Και με τις ευθείς απειλές. Γι' αυτό κιόλας είχα αρθογραφήσει συγκεκριμένα ένα-ένα αυτά τα οποία είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Γκλιντερίν. Όχι λοιπόν, λέω στον κατηγορηματικά στον ακροατή μας, ότι όχι, δεν ήταν ήσυχη περίοδο. Μην κρίνουμε το τι έγινε στα Ήμια, αλλά γενικότερα η πολιτική της εξημέρωσης του Συρίου, η κατευναστική πολιτική, οι κουμπαριές, πάω ακόμα πιο πίσω, στα Ζαϊμπέκικα, στις βόλτες στη Κρήτη. Θυμάστε, πέρσι δεν ήταν, νομίζω, ναι, ναι, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο κύριος Κοντιάς. Ναι, ναι. Αυτά δεν απέδωσαν. Και γι' αυτό λέμε ότι όχι, δεν ήταν ίσχυ. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω το εξής. Επειδή πέρσι, νομίζω θυμάστε, την ημέρα, την ίδια νύχτα του πραξικοπήματος, τι είχα γράψει. Είχα γράψει, παρόλα αυτά και ακόμα επιμένω, ότι είναι καλύτερα που είναι ο Ερντογάν στο τιμόνι της Τουρκίας παρά οι κεμαλιστές σε αυτή την περίοδο. Λέει άλλος ο κρατής, μήπως κύριε Λουκόπουλε στην ουσία το βάθος πίσω από τον Ερντογάν είναι η στρατηγή, απλά λειτουργούν πια σε πιο χαμηλή ένταση και δεν φαίνονται, και έχουμε φάει όλοι το αφήγημα του κυρίαρχου Ερντογάν? Πονηρό ερώτημα. Ναι, θα απαντήσω. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά αυτό ήταν μία λάθος απόδοση που είχαμε στην Ελλάδα. Είχαμε πάντα τους καλούς πολιτικούς και τους κακούς στρατηγούς. Η πολιτική ήταν μία.
Και αυτό το, σας είπα πολλές φορές, τα αφηγήματα γινόντουσαν και διηγήματα. Αυτό έβγαινε για να φανεί ότι μπορούμε να συζητούμε, σωστό, ενώ κάποιοι άλλοι, κάποια άλλα κέντρα ήταν αυτά τα οποία υπέθαλπταν τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Είναι είτε και μαλικό, είτε ερντογανικό, το κέντρο ασκήσεως πολιτικής ιδιαίτερα προς την Ελλάδα είναι το ίδιο. Αυτό θέλω να πω στον ακροατή μας, και αυτή τη στιγμή 100% για να σας πω αυτό που λέμε πολλές φορές και είναι λάθος, 1000% ο Ερντογάν ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις. Για να το λέτε και κάτι παραπάνω, ξέρετε. Και θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα ακόμη, ακροατή. Μ' αρέσει, ακροατή, βλέπω εδώ πέρα του συντριγκάρατε. Αυτό είναι ειλικρινά, εκτός ότι με τιμάτε εσάς, με τιμούν και οι ακροατές σας. Λέει εδώ ένας ακροατής λοιπόν, διακρίνει ο κύριος Λουκόπουλος μία στρατηγιωτικά υποβαθμισμένη αντίδραση της Τουρκίας στο Αιγαίο, ισχύει ή είναι ελληνικό εφεύρημα ότι επιχειρούν με τους νέους κυρίως πιλότους να μάθουν στο Κασίδι το κεφάλι? Σας το μεταφέρω ακριβώς όπως το στέλνει. Θα επαναλάβω κάτι που λέω αρκετό καιρό, ότι παρά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από το πραξικόπημα και κυρίως από τους διωγμούς και την σημαντική εκλέπτυνση, τη ελεγχειακή εκλέπτυνση των ενόπλων δυνάμεων, η Τουρκία έχει δυνατότητες. Έχει δυνατότητες να συνεχίσει με στρατιωτικές ενέργειες την πίεση προς την Ελλάδα και σε περιορισμένο επίπεδο. Γι' αυτό λέω κιόλας, πολλές φορές η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο με την Ελλάδα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Ούτε θέλει ούτε επιδιώκει. Απλούστατα με την άσκηση πιέσεως, αυτό είναι το θέμα, και με θερμινεύοντας πολύ σωστά το Σουντσού να πετυχαίνει χωρίς να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις, με την άσκηση λοιπόν πιέσεως να επιτυγχάνει αυτά τα οποία έχει βάλει ο στόχος. Δηλαδή την αφισβήτηση του status quo, την επικαιροποίηση πάντα των διεκδικήσεων και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό, και μάλιστα στην προτριμήνου, τετραμήνου μεγάλη άσκηση που κάνανε οι Τούρκοι, αλλά και το Γενάρη ακόμα, οι αεροπορικές μονάδες που έπρεπε να αναπτυχθούν στα προωθημένα αεροδρόμια δεν υστέρησαν αριθμητικά ούτε σε ένα αεροσκάφος.